Γεια σας φίλοι μου, είμαι παρέα με τον Άγκους. Είναι η πρώτη φορά που θα του ανοίξω το πορτάκι και θα προσπαθήσω να τον ταΐσω με ξυλάκι βέβαια, κατά προστάσεως, γιατί ακόμα δεν έχει μερέψει, θέλει το χρόνο, θέλει πολύ καιρό, από ό,τι πιστεύω. Πάμε να δούμε τώρα τις αντιδράσεις του. Να, τώρα εδώ κάνει τα ακροβατικά του. Άγκους, θα σοβαρευτείς καλό μου παιδί, ε? Λοιπόν, μέχρι τώρα με το που με έβλεπε τα χέρια μου να τα φτάνω κοντά στην πόρτα, έκανε σαν τρελό. Ειδικά την πρώτη μέρα. Χθες ψήλω, εντάξει. Τώρα σήμερα είναι η πρώτη φορά που θα του δώσω έτσι, θα προσπαθήσω να του δώσω φράουλα με αυτόν τον τρόπο. Την κοιτάει, βλέπετε. Ναι, αγάπη μου, έλα. Έλα, Άγκους. Ου, χθες τα έκανε σαν τρελό, θα χτυπιόταν στα κάγκελα. Τώρα, βλέπετε, μέρα με τη μέρα συνηθίζει σιγά-σιγά, θα με συνηθίσει. Θα ανοίξω και το πορτάκι μετά, γιατί ανοίγει από πάνω το κλουβί και μπαίνει και ένα ξύλο, μπορεί να κάθεται. Έτσι κάθε μέρα θα το κάνω σιγά σιγά, δεν χρειάζεται να φάει τώρα, δεν είναι ανάγκη να φάει. Μόνο που τον βλέπω ότι αρχίζει να ηρεμεί, να ημερεύει, αυτό μου αρκεί. Έλα Άγκους, έλα φράουλα. Είσαι αμάρτωλη, δεν σε θέλω πια. Έλα, τραγούδα εσύ, πώς έμαθα το τραγούδι. Έλα, πες και το άλλο. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Τα μάθουμε να τα λέμε αυτά. Έλα, Άγκους. Έλα, αγάπη μου. Έλα. Έλα. Μετά θα βάλω πιο μικρό ξυλάκι, σε καμιά εβδομάδα. Μετά θα βάλω το χεράκι. Σιγά, σιγά θα μάθεις τι θα κάνεις. Έλα. Και αν δεν φας, θα το βάλω εγώ στο μπολάκι σου μέσα να φας. Έλα. Εντάξει, πολύ καλά πάμε. Πάρα πολύ καλά πιστεύω. Με τον καιρό θα με συνηθίσει. Θέλει το χρόνο του ο Άγκους. Πώς θα κάνουμε. Θέλει το χρόνο του, παιδιά. Εντάξει. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Και για να πει λεξούλες πάλι θέλει πολύ χρόνο. Θα δούμε. Αν δω ότι είναι αργός τροφός, να πούμε και κεφάλας, δεν θα ασχοληθώ, απλά θα τον έχω έτσι, εδώ έτσι, για παρέα. Για να του ανοίξω και το πορτάκι το πάνω για πρώτη φορά. Έχω και ένα ξυλαράκι εδώ πέρα εξτρά, για αυτή τη δουλειά, δεν το έχω ξανανοίξει παιδιά. Τώρα να δω, ανοίγω έτσι, ωραία, αυτό γίνεται έτσι, ανοίγει και μπαίνει το κλαδάκι εδώ. Θα του βάλω, εδώ στο έτσι, θα του βάλω και μια φραουλίτσα. Δεν νομίζω να βγει βέβαια, σιγά μην βγει το πάνω, θέλει καιρό για να μπορέσει να βγει. Με μια φράουλα ίσως, αν την τοποθετήσω έτσι εδώ κάπως, ίσως να βγει. Το θέμα είναι ότι άμα βγει πρέπει να κλείσω το φως να το πιάσω ή με καμιά πετσέτα ή με κανένα γάτι, γιατί άμα τραβήξει καμιά δακουματιά μου βγάλει κρέας να πούμε, έχουν καιρό ράφος, ε. Να τα αφήσω λίγο έτσι να δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Άγκους, κοίτα τι ωραία δελαστική φράουλα σου έχω πάνω πάνω. Πω πω ε, για να δούμε ρε Άγκους, θα βγεις. Άντε, άντε αγάπη μου. Μπράβο τον Άγκους, μπράβο. Δήμητρα έλα της τον Άγκους, που βγήκε έξω. Μπράβο τον Άγκους. Μπράβο τον Άγκους. Άγκους, να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα ότι θα βγεις έξω, ε. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Με έκανες τώρα και χάρηκα πολύ. Να σε κάνω ένα zoom να δούμε και πόσο όμορφος είναι. Τον είδες Δήμητρα που βγήκε. Εγώ είμαι. Α, εσύ, ε. Θα φάει και φραουλίτσα τώρα ο Μάγκας. Δεν το περίμενα να βγει. Αμέσως βγήκε. Πες τίποτα εσύ, πες κάνε τραγουδάκι. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Πες. Άντε, φάει και φραουλίτσα. Μπράβο, στο ξύλο πάει. Το βλάκα έφυγε. Κλείς την πόρτα από εκεί. Δεν το χάσω, το τρόμαξε. Ρε Άγκους. Ρε Άγκους τώρα. Τι με, τώρα πώς θα σε πιάσω ρε χαζό. Δεν δουλεύεις. Μπράβο. Τα ξαναπάς, δεν μπορεί, τα ξαναπάς.
Σε τρόμαξε που έπεσε φράουλα. Τι ωραίο μάτι έχεις. Τι όμορφο πουλί είσαι εσύ, ρε. Τι όμορφο πουλί είσαι εσύ, ρε. Σαν περιστέρι, σε Ράγκους. Α, θα γίνουμε καλοί φίλοι εμείς. Τώρα, άντε, ξαναπάνε τώρα. Θα σε βάλω εγώ τη φράουλα να ξαναπάς, καλό μου πουλάκι. Ωραίο βίντεο. Πλάκα είχε. Πετυχημένο. Έβαλα το κλουβί πάνω στο άλλο, το κλουβί το τριόροφο. Επειδή είναι και κοντά στο κάδρο, για να είναι πιο προσβάσιμο να πάει, για να δούμε τώρα. Άγγους, άντε πάνε στη φράουλα. Εν τω μεταξύ τα καναρίνια έχουν κοκαλώσει και το κοιτάνε έτσι, έχουν παγώσει. Θα πάει. Έλα Άγγους, άντε αγάπη, πάνε. Άντε, πάνε. Ναι. Δείτε κάτι σας θα δώσω τα πας μέσα γιατί τα πουλιά τρόμαξαν λίγο τα καναρίνια. Σου λέει τι είναι αυτό το τέρας. Βάλτε λίγο στο σαλόνι. Έλα. Μπράβο, δεν τράκω. Έτσι. Ωραία. Κάτσε, φέρω την κάμερα πιο εδώ για να φαίνεται καλά. Εδώ. Έχεις να τραβήξεις πολλά μαζί μου, Άγγους. Τι νομίζεις. Με μένα έμπλεξες. Α, σ' άρεσε εκεί, ξύνεσαι κιόλα, μάλιστα. Άντε, πάνε φράουλα. Θα πας, τι θα κάνεις. Έτοιμος είσαι, άντε. Άντε. Πίδα, Άγγους. Εν τω μεταξύ πρέπει να είναι μηνών αυτό γιατί το δαχτυλίδι του ακόμα δεν έχει σχηματιστεί. Και ίσως είναι μικρό και μπορώ να το εκπαιδεύσω πιο εύκολα. Α, μπράβο Άγγους. Βέβαια, άμα ήταν. Άμα το είχα από μικρό, θα ήταν. Τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, τώρα έχω δύσκολο εργό, δύσκολο δρόμο μπροστά μου. Θα τα καταφέρω. Πες εσύ. Φάει φραουλίτσα. Εδώ είμαι. Έλα, μπράβο. Μπράβο, Άγγους. Μπράβο, παίξε. Κάτσε πάρω την κάμερα στο χέρι, για να σε... Έχω πιο καλά, να με συνηθίζεις και εσύ εν κινήσει. Θα περάσουμε καλά μαζί, θα γίνουμε καλοί φίλοι. Έλα, θα φας φράουλα, τι θα γίνει. Ωραία, εκτέθαμε και τη δουλειά που λένε οι πόντοι. Βρήκαμε δουλειά τώρα. Άντε, φάει φράουλα. Μπράβο τον Άγγους, μπράβο. Μπράβο, καλό μου πουλί, μπράβο. Γύρα τώρα για την άλλη να φας φράουλα. Να δούμε λίγο λεπτομέρεια. Η ουρά του δεν είναι καλή, παιδιά, τσακισμένη είναι, εντάξει. Με τον καιρό θα στρώσει με τα καινούργια του φτερά. Να, τρώει και φράουλα. Βλέπετε ότι είναι τσακισμένη, έχει πολύ μεγάλη ουρά. Διπλάσια από ό,τι φαίνεται εδώ. Άγγους. Τρώμαξε τα καναρίνια, μωρέ. Τι θα γίνει τώρα με σένα. Για να δω ματάκι εγώ. Μπράβο τον Άγγους, μπράβο. Φάει φράβο. Μπράβο τα βόλια, μπράβο. Ωραίος. Έτσι. Τα πρώτα βηματάκια ήταν πολύ... αισιόδοξα. Θα γίνω πολύ καλός φίλος με τον Άγγους και ο Άγγους θα γίνει πολύ καλός φίλος με μένα. Έτσι πιστεύω. Εσείς τι λέτε, ε?